Λοιπόν, μπασκετάκι αρένα. Development 2. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αν ήταν και ο Μίλτος μέσα. Είναι στον πάγκο με θλάση. Τελή χρέη coach απόψε. Τον βλέπουμε εκεί με πολιτική ενδυμασία. Γρίζα μαλλιά, θυμίζει ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, Μπούλτο, γαλλικά και πιάνο. Τι να πούμε για τους πιτσιρικάδες. Συμπαθητική ομάδα, αγαπημένη ομάδα να πούμε. Και οι δύο αγαπημένες ομάδες. Γράτος για τρεις, με ταμπλό. Θα μας το πει πολύ καλή χρονιά το playmaker των γαλλικών. Έξω ρίχνει καρέκλες. Εμείς εδώ είμαστε στη Θαλπορή αυτού του πανέμορφου κλειστού, του σπιτιού μας. Απέργης, θα κάνει το λάθος. Γράδος, Γερουτσάκος. Επιθετικό rebound, δεν θα τελειώσει ο Μαυρουλέας. Τι καλάθι έχασε, Απέργης στον εθνιασμό, καλάθι! 2-0. Μαυρουλέας, Γράδος. Με ταμπλό, τι έβαλε ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν. Ο Μαντζούκης τι έβαλε με ταμπλό. Τρίποντο με ταμπλό. Και να μην είναι τυχερό, δικαιούται να το πούμε μόνο για το Χάρντεν. Για κανέναν άλλον, κύριε Μαντζούκη. Λοιπόν, Ανδρέας για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο. Επιθετικό rebound από το Λαζανάκι. Δημητρακόπουλος είναι μόνος του. Έπρεπε να το πάρεις, Ανδρέα, εκεί. Γιατί δεν το πήρες. Κάποιος πρέπει να σουτάρει. Τελειώνει η επίθεση. Κοίτα στο αμυντικό rebound. Από εκεί στα σίγουρα γέγα του Γράδου. Μαντζούκης και αυτό. Μπάλα στο σίδερο. Παίρνει στο rebound. Τι να, που να δείτε τι έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι ο Απεργής και συμπαίκτες του. Σε αυτή την παλικαρίσια μάγκη νίκη που πήρανε στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. Δημητρακόπουλος για τρεις και κάνει παπάδες εκείνο το βράδυ. Πρώτο τρίποντο, ανοίγει λογαριασμό νωρίς, 2-6. Όχι, δικό μου το λάθος. 5-3, συγγνώμη. Τους άφησα πίσω στο σκορ, θα με κυνηγάνε. Βασιλάκος. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Περουτσάκος θα στοχίσει, Μαντζούκης θα πάρει και αυτό το τρίποντο. Θα στοχίσει. Βασιλάκος η μπάλα Στεφάνη. Το rebound από τον Κλαζανάκη. Η μπάλα δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Μητρακόπουλος προσποιείται. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι. 7-3. Σεληνιασμένο τον βλέπουμε. Κόντσας θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα κάνει το 7-5. Απέργης. Νομίζω βιάστηκε εκεί. Τι πήγε να κάνει. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Σου διατρίζει την μπάλα στο σύντερο. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα πάρει και το foul.
που έχει και το Μίλτος, ο Μπάκο τώρα, εκεί δεν τους ξεφεύγει τίποτα του Μητρακόπουλου. Την επόμενη φορά θα φάει τεχνική ποινή όμως. Εντάξει ρεφ, το μας παιδί είναι ο Μίλτος. Άστοχη βολή από τον εταίρο Μαυρουλέα, τον Κυριάκο. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι στο 8-6. Το συν 2. Μητρακόπουλος πήγε να το μπουμπονίσει και αυτό. Καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, 8-8. Βασιλάκος, Δημητρακόπουλος από τη 45 και αυτό, όχι αυτή τη φορά, ριμπάουντ από ποιον, να τον απέρχει. Παλικάρι είναι αυτός ο απέρχης, δεν αφήνει φάση για φάση. Βασιλάκος, τον Αντρέα, και πάλι Βασιλάκος από την κορυφή. Ριμπάουντ από ποιον, Μαυρουλέα στον Κυριάκο, κατέληξη μπάλα, 4-39 για το τέλος. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, θα στοχίσει από τα χέρια του έτερου Μαυρουλέα, του αδελφού του. Θα περάσει εκτός, πορτοκαλί μπάλα. Ο Λούβαρης παίρνει την θέση του για να περάσει στο παρκέ. Να δούμε σε ποιανού τη θέση. Θα κλέψουν εδώ την μπάλα, τα γαλλικά θα ξεκινθούν στον εθνιδιασμό. Ο Στράτος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα δώσει το προβάδισμα για πρώτη φορά στην ομάδα του. Το 10-10 θα φέρουν στα ίσα πάλι το παιχνίδι. Οι Bulldogs 3-42. Μαυρουλέας, Πυρτσάκος κόβει, δεν θα του δώσει την μπάλα, θα πάρει μόνος του την προσπάθεια. Θα στοχίσει, δεν θα δικαιωθεί εδώ. Εδώ οι Bulldogs θα βγάλουν τον ενδιασμό, θα τον βγάλουν. Διαχειρός Κόρκου. Μετά από πάσα του Βασιλάκου. 12-10 και πάλι μπροστά. Οι παιδούχοι, Γράφος και ποιον. Ο Αναστασόπουλος εκεί περάσει στο παρκέ, σύνδεση Μαυρουλέα. Δίκας για δύο, θα στοχίσει. Για να δούμε αν αυτές οι στιγμές που παρακολουθούμε θα αποτελέσουν είναι προάγγελο για τη συνέχεια του παιχνιδιού, αν θα είναι ένα παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού. Τρόπο στον πάγκο.
Λουβάρης στο παρκέ. Ο Γκίκας θα πάει μέχρι μέσα, πήρε εσωτερική, δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Δημητρακόπουλος, δεξί διάδρομο, θα κοπεί από τον Αβριλέα στα ίσα. Εκμεταλλεύτηκε το μακρύ του κορμί, τα μακριά του χέρια. Του κλείσε το πτυχικό πεδίο. Βασιλάκος, Λουβάρης, με τα μπλοκ, κακή εκτέλεση. Ανασασόβουλος ο rebound, Αβριλέας και από εκεί στον Πυροτσάκο. Δίκας για δύο, μέσα και αυτό. Θα περάσουν μπροστά, έχω την εντύπωση, για πρώτη φορά, για πρώτη φορά στην αναμέτρηση, ναι. Βράδος, Σταυρωτές. Θα δώσει στο Γκίκα νέο καλάθι, 12-16. Πάμε σε ένα time out, γρήγορα, γρήγορα, καλή Όμιλτος. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Έχουμε μία μικρή διακοπή. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα, το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι. 1-35. Ανδρέας για τρεις. Κασανάκης ο rebound, τη θεσιστημένη μπάλα πάνω του. Εν συνεχεία πήγε στο Λούβαρη. Αυτός δεν άφησε την ευκαιρία χαμένη. 14-16. Το Λούβαρη. 3 δευτερόλεπτα. Σωστή σκέψη, απλά υπερβολικός αλτρουισμός αυτήν εδώ τη φάση. Το πλήρωσαν. Γράδος, Σταυρωτές. Ματάκι πίσω, θα πάει μέχρι μέσα. Εξαιρετική κίνηση, μπράβο το μικρό. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, 23-6 για το τέλος. Εύστοχος στην πρώτη, 14-17, στο συν 3. Είναι 14-18. Όλη η επίθεση για τους Bulldogs. Θα απομείνουν και 0,6, εφόσον την εξαντλήσουν την επίθεση οι γηπεδούχοι. Ο Γράδος πιέζει τον Λούβαρη. Θα κάνει φάουλ, δεύτερο ομαδικό. Τον πίεσε εκεί ο μικρός, εντάξει. Και καλά έκανε. Βασιλάκος για δύο. Το ριμπάδο ποιον, πάλι τον Απέργη. Εντάξει, τι να πούμε πια. Τι να πούμε πια για τον Απέργη, πραγματικά. Λοιπόν, τέλος του 10 λεπτού. Στο συν 4 φιλοξενούμενοι. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου 10 λεπτού. Για να δούμε την αντίδραση τώρα των Bulldogs. Είναι άμεση. Εντάξει, 18. Ο
έχουμε καλάθι. 16-20 και πάλι στο συν 4. Η απάντηση είναι άμεση από του Σοράνη. Το ένα καλάθι διαθέτεται το άλλο. Διαδοχικά τα χτυπήματα. Ο Λουβαρίς θα κερδίσει το rebound. Και για να δούμε άμα οι Bulldogs φέρουν και πάλι το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία ή ακόμα και με εύστοχο σούτ τριών πόντων περάσουν μπροστά. Λουβαρίς για τρεις. Όχι. Λουβαρίς από ποιον. Πίγιο απέρχεσαι να μαζέψει και αυτό. Απίστευτος. Απίστευτος. Ναι, απίστευτη η έφεση που έχει στα επιθετικά rebound. Αναστασόπουλος. Δεν θα τελειώσει. Θα γυρίσει μπάλα, Βασιλάκος. Σε αμυναζώνει στα γαλλικά. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Άμα ήταν και ο Μίλτος μέσα, θα τους έλεγα μετά το μάτς. Τη βλακία κάνατε. Δεν παίζει στο ραζόνι το Μίλτο και τον Ανδρέα. Λοιπόν, ο Κρόκος θα ευστοχίσει. Ο Κόρκος, συγγνώμη. Θα ευστοχίσει και θα φέρει και πάλι το παιχνίδι στο 20-20. Νέα ισοπαλία. Θα μετρήσουμε πόσο έχουμε μέχρι στιγμής. Ήταν η τέταρτη στο παιχνίδι. Βασιλάκος μέσα και αυτό. Προβάδισμα για τους Bulldogs. Πάμε σε ένα time out για να αναγκάζονται τα γαλλικά να πάρουν time out τόσο νωρίς. Φανταστείτε πόσο δύσκολα τους έχουν βάλει. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Κερυτσάκος, Ματζούκης. Τελικά που θα κάνει το σούρο, θα κάνει Μαδουλέας αστοχής στο ριβάτο από ποιον. Ματζούκης τελικά. Θα πάρει και την προσπάθεια να βάλει και το καλάθι. 22-22. Νομίζω τώρα εδώ οι Bulldogs ευτήκαν ένα φτηνό καλάθι, χωρίς να θέλω να δικήσω την προσπάθεια του Ματζούκη. Σε καμία περίπτωση. Μακριά από μένα αυτά. Απλά θεωρώ ότι έπρεπε να κάνει καθαρίσει το rebound. Κορκός αστοχίσει, Περουτσάκος στο rebound. Πάει μέχρι μέσα. Ζητάει φάουλ. Τίποτα λέω ρε. Λουβάρης για δύο, μπάλα στο σίδερο, θα του αφέρει ένα από μηχανίστριος και θα τελειώσει τη φάση 24-22. Νέας, θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άλλη μια φορά στην ισοπαλία μετά τις δύο εύστοχες βολές του Μαυρουλέα, αλλά ο Απέργης πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση μέχρι στιγμής. Η ενέργεια βγάζει το Απέργης, είναι πραγματικά αξιοζήλευτη. Μαυρουλέας θα μπει, ο τι του κάνει μπάλα εκεί.
Κάκητας θα πάρει το επιθετικό, θα τελειώσει τη φάση 26-26. Μας θα πω μίλητος πριν το παιχνίδι ότι θα το διεκδικήσουν και θα το πάρουν. Πιστεύει πολύ στην ομάδα του. Τριών πόντων. Κόρκος ένα τον τζίμπησε ο προσαγωγός. Εκεί που είχε σανθεί και ο Μίλτος μια ανάλογη ενόχληση. Βασιλάκος για τρεις. Μέσα! 29-26. Μπαίνει και ο Βασιλάκος στην εξίσωση. Παναφανίζεται απόψε. Πρέπει να μπει στα παπούτσια του Μίλτου, αν μη τι άλλο. Αφιλέας. Παγιδεύτηκε εκεί. Ανάμεσα στα σώματα με φανέλες πορτοκαλί βρέθηκε ο Μαυρουλέας σε μηνευτική θέση, δεν το πλήρωσε. Ο αδελφός εδώ, το αριστερό, πολύ όμορφη κίνηση, ανέμπαινε και το καλάθι. Ο Κόργος βρίσκεται στην άκρη του μπάκου και ακόμα πιο πίσω. Έρχεται και τζίπησε κατά καλά εκεί στον προσαγωγό. Μπάλα χαμηλά εκεί στον Ανδρέα που είναι ακίνδυνος. Θα πάρει το τρίποντο, τελείωνε ο χρόνος. Το 29-26 θα παραμείνει. Βασιλάκος 29-26, πολύ στο σκορέτο και κάποιες σε αυτές τις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Ούτε τώρα καλάθι, Λούμπαρη στο rebound. Ανδρέας για τρεις. Τι του κάνει μπάλα εδώ. Τι του κάνει μπάλα εδώ. Μαυρουλέας, ούτε αυτός. Δημητρακόπουλος στο rebound. Και μια άγρια ομορφιά τώρα το παιχνίδι. Ο Τσέλος θα βάλει ένα stop σε αυτό το γρήγορο τέμπο που έχει αποκτήσει η αναμέτρηση. Ο Γαλάνης εκεί περάσει στο παρκέ. Ματσούκης δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Κόργος δεν νομίζουμε να αγωνιστεί και πάλι απόψε. Πιάνει τον προσαγωγό του, έχει τεντώσει το πόδι, έχουν μπει οι πάγοι. Τους κόλλησε εκεί ο Μίλτος. Ελπίζουμε να μην είναι φλάση. Την βγάλει καθαρή με ένα απλό τράβηγμα. Εδώ σε ανάγκη θα γυρίσει, θα κοπεί σε πρώτη φάση και πάλι επιμένει. Δεν ήταν εύκολη η αποστολή του απέναντι και στα νεούδια. Βράδος απειλή, χαμηλά στο Μαυρουλέα. Θα πάει μέχρι μέσα.
Μπορεί και να υπήρχε ένα φάουλ εδώ. Βασιλάκος για τρεις θα βάλει και αυτό. 32-26. Νομίζω η μεγαλύτερη διαφορά των Bulldogs απόψε. Αυτό το συν 6. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Βράδος μέσα. 32-28. Νομίζω πρέπει να σταματήσουν να διαμαρτύρονται τώρα τα γαλλικά, να επικεντρωθούν στο παιχνίδι. Κάνουνε το μυαλό τους αν μη τι άλλο. Ή να του τα πούν στο ημίχρονο, όχι τώρα. Δεν μπορώ να κάνω και τον προπονητή σας, παιδιά, από εδώ. Λοιπόν, Λούβαρης. Ο Περιτσάκος θα κλέψει. Θα δώσω τον Αναστασόπουλο, θα αλλάξει κατεύθυνση. Θα αφήσει την μπάλα με τα βλό, παρακαλώ. 32-30. Γρήγορα, γρήγορα θα μειώσουνε. Με ένα μικρό σερί 4-0. Αυτό που λέγαμε. Ας αφήσουν τις διαμαρτυρίες για αργότερο, όχι τώρα. Δεν υπάρχει λόγος. Μπατζούκης θα κλέψει την μπάλα. Ανεβάζει αριθμό τώρα για τα γαλλικά. Πιερουτσάκος θα πάει μέχρι μέσα. Προσποιείται. 32-32. Σερί 6-0. Γρήγορα, γρήγορα παντήσανε. 19 δευτερόλεπτα απομένουν. Time out. Ναι, πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Ο Γαλάνης εκεί τώρα τι έκανε, πήγε σε τόσο γρήγορη επίθεση, για ποιο λόγο? Για να δούμε αν θα το πληρώσουμε τώρα. Μαυρουλέας για τρεις είναι μόνος του. Όχι. Τέλος πρώτη μηχρόνου. 32-32. Η απόλυτη ισορροπία. Όλα έτοιμα. Πάμε. Γιώργο. Για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, εδώ που θα λύσουν εν τέλει τις διαφορές τους οι δύο ομάδες. Ανδρέας δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έχει βάλει άλλα και άλλα, πολύ πιο δύσκολα από αυτό. Να είστε σίγουροι. Μαυρουλέας ούτε αυτός. Αυτή τη φορά ο Ανδρέας σιγά μην το χάνε. 34-32. Πάμε εδώ με τον Κυριάκο. Μαζί, πάνε στο χάλι. Έχουμε καλάθια από τον Αναστασόπουλο. Νέα ισοπαλία. 34-34. Ο Πέργης δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Η μπάλα θα περάσει στην πλευρά των φιλοξενούμενων. Για τους Bulldogs. Thank you.
Βαρύς. Θα τη συγκρατήσει την μπάλα εντός αγώνα του χώρου. Καζανάκης, Βασιλάκος, Σταυρωτές, τελειώνει η επίθεση. Θα γίνει πολύ το σουτ, η μπάλα κατά γαλλικά. Το 36-34 θα παραμείνει. Μαζί Κυριακό! Γράδος θα αφήσει την μπάλα με το αριστερό και θα φέρει και πάλι την αναμέτρηση στα ίσα. 36-36, άλλη μια ισοπαλία. Έχουμε αλλαγές. Ματζούκης θα περάσει στον πάγκο, το ίδιο και ο Ανασασόπουλος, Πιεροτσάκος και Μαυριλέα στο παρκέ. 36 όλα. Λουβάρης. Βήματα λέει ο ρεφ. Του πάει το... Μα είσαι μπασκετικός, είσαι μπασκετικός τώρα σε όλες τις θέσεις. Λοιπόν, Πιερουτσάκος για δύο. Απέργει στο rebound. Θα τρέξει στο γήπεδο. Το Βασιλάκο θα στοχίσει. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Καμιλά στον Απέργει. Θα πάρει το φάουλ, θα πάρει το καλάθι. Ο άνθρωπος τι εμφάνιση πραγματοποιεί. Δεύτερο σερί παιχνίδι. Εξαιρετικός. Πάθος είναι αυτό. Γι' αυτό λέγονται και Bulldogs. Λοιπόν, βολή δεν εξόχισε. Εντάξει, έχει κάνει όλα τα άλλα όμως. Ο Κράτος θα πάρει το φάουλ. Ήταν μόλις το πρώτο. Τρία έχουν οι φιλοξενούμενοι. Ένα φάουλ, ένα φάουλ. Ανοιχτό παιχνίδι για κάθε αποτέλεσμα. Αμπουλέας. Έχουν βρει η μικρή το δάσκαλό της απόψε. Τριών ποντών. Από τον αδελφό του θα στοχίσει. Βασιλάκος πήγε να δώσει την πάσα στον... Απέργει, του γλίστρησε η μπάλα από τα χέρια. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Γράδο σε άλλη μια ατομική προσπάθεια, 39. Βασιλάκος για τρεις, θα πει και αυτό παραλίγο. Γράδος το έκανε τα βήματα, τα βάζει με τον εαυτό του. Το σίδερο, ο Αντρέας δεν τα κατάφερε. Ο Γράδος σε άλλο ένα καλάθι, 41-40. Ένα
Γιαννάκη. Βράδος μετά από την μπάσα πάρε βάλε την Βερετσάκο, τα βάλει μπροστά τα γαλλικά και πιάνω με 41-42. Είχε να συμβεί αυτό από το... Να το βρούμε πότε έγινε τελευταία φορά. Τελευταία φορά περάσανε, ήταν το 14, 16, 10, 10, 18, 20. Στις αρχές του... πρώτου... στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου, λοιπόν. Οι Bulldogs πέρασαν εκ νέου, σε θέση οδηγού με 43-42. Πάμε σε ένα time-out. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Και 30 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Βασιλάκος θα πάρει την προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Σαράντα τέσσερα, 42. Οι Bulldogs δεν το βάζουν κάτω, πήραν και πάλι το προβάδισμα. Καλά την κεφάλα το Μαβουλέα. 44-44. Θα πάξει το επιθετικό. Θα κάνει βήματα. Ο Λουβαρίς τι έπαθε εκεί. Είχα ένα συμπαίκτη που έκανε κάτι τέτοια. Δεν πάθαινε ποτέ τίποτα βέβαια, αλλά ήταν τέτοιο στυλ. Ένιωθε ότι του άρεσε να λαντώσει την αλλαγή. Ας με συγχωρέσει ο κύριος Λουβαρίς, δεν είχα καμία διάθεση να τον μειώσω ούτε να αμφισβητήσω το πρόβλημα που έχει. Χαριτολογώντας όλα περισσότερο. Όντως είχαν δύο συμπαίκτη βέβαια. Δεν είναι ψέμα. Κράμπα επαφέ, εντάξει δεν είναι κάτι. Βασιλάκος στη γωνία για τον Ανδρέα. Λάρι Μπέρτ. Ο Ανδρέας και ο Λάρι Μπέρτ τα κάνουν αυτά, κανείς άλλος. Λοιπόν, Πυροτσάκος στον Μαυρουλέα και πάλι στον Πυροτσάκο. Είναι στο όριο των 3 δευτερολέπτων. Ήταν αυτή η φάση, ο διαιτητής τους άφησε. Σαράντα εφτά, 46. Ο Γαλάνης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 49-46, στο συν 3, 25 δευτερόλεπτα, τα 17 για τους φιλοξενούμενους. Γκίκας, ο οποίος πέρασε στο παρκέ, θα πάρει το φάουλ. Ήταν το τρίτο μόλις ομαδικό. Μια για τρεις, η μπάλα στο σίδερο, ο Ανδρέας θα πάρει το rebound, άμα το βάλει και αυτό. Λέτε, παραλίγο
είπε και το γαλλικό του. Πάμε λοιπόν σε, σε μια μικρή διακοπή. 49-46. Λοιπόν, η τελευταία στροφή της αναμέτρησης μόλις ξεκίνησε. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 10 λεπτά. Βασιλάκος θα πάρει την προσπάθεια. Υποπίεση. Παίκτης κρεμασμένος πάνω του. Θα πάρει κι άλλη. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Σιγά μην το χάνε. 51-46. Νομίζω για πρώτη φορά διαφορά στους 5. Ο Μαυρουλέας έπεσε ουσιαστικά πάνω στον ο Γράτος έπεσε πάνω στον Μαυρουλέα. Εύστοχο στην πρώτη. Πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας από τις βολές ο μικρός. Εύστοχος και στη δεύτερη. 51-48. Ο Απέργης σε άλλο ένα επιθετικό rebound. Θέλουμε να δούμε τα στατιστικά μετά. Ο Βασιλάκος θα στοχίσει. Κοιτάξτε το πάθος του Απέργη εδώ που πήγε να βουτήξει, να επαναφέρει την μπάλα στον αναγωνιστικό χώρο. Είμαστε συνεχώς στο ίδιο έργο θεατές. Αυτή είναι η τεχνική ποινή, του τη δίνει. Λοιπόν, ο Βασιλάκος πάει για τη βόλη της τεχνικής. Ευστοχώς. 52-48. Μας είχε μιλήσει ο Μίλτος πριν το παιχνίδι για την σπουδαιότητα της επαναφάνισής του. Για τρεις, θα στοχίσει. Βασιλάκος, Γαλάνης, θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Ο Απέργης θα πάρει και αυτό το επιθετικό ριμπάου. Τι κάνει ο άνθρωπος απόψε. Θα πάρει και το τρίποντο. Εάν το κάνει και αυτό, θα πρέπει να του κόβουν και μισθό. Συμβόλαιο κανονικό. Τα ακούνε αυτά οι Δήμητρα Κοπουλέοι. Γιατί με δίκες εμφανίσεις θα του δει πρόταση αργά ή γρήγορα. Λοιπόν, Ανδρέας για τρεις από την γωνία. Εντάξει, δεν περιγράφω άλλο, τι να πω. Είναι πλέον, αν δεν πάρει επιθετικό rebound πρέπει να περιγράψω. Λοιπόν, ο Λαζανάκης θα κοπεί στα ίσα από τον Τσάκο. Την μπάλα για ποιον, γαλλικά και πιάνο. 52-48 θα παραμείνει. Δίνουν όλα για να πάρουν τη νίκη. Γράδος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Άλλο ένα προσωπικό καλάθι του playmaker των γαλλικών.
52-50 διαφορά και πάλι στις 2. Το έχουμε δει και αν το έχουμε δει αυτό το πράγμα να πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Να περνάνε μπροστά, αλλά η απάντηση των Bulldogs δεν είναι άμεση. Εδώ ο Βασιλάκος θα του κλέψουν την μπάλα, υπάρχει και κούραση τώρα. Και ο Ρουτσόκος θα βάλει την μπάλα στο καλάθι, 52-52. Και πάλι ισοπαλία. Σάκος, ο Πουλέας, την μπάλα στο σίδερο. Έξι και 16 για το τέλος. Το σκορ δεν έχει αλλάξει. Βασιλάκος, το Λούβαρη για τρεις. Ο Απέργης το γαβά του. Βασιλάκος θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Εμπειρός, πέρα από καλός, ξέρει πώς θα τοποθετήσει το κορμί του για να πάρει το φάουλ. Νομίζω ότι η εμπειρία του θα παίξει ρόλο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Εύστοχος. Και πάλι μπροστά οι Bulldogs, 53-52. Εύστοχος και στη δεύτερη, 54-52. Μαυρουλέας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τι έδωσε? Θα πετύχει το καλάθι, θα μετρήσει. Έχει και δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Παλικαρίσει ο καλάθι από τον ψηλό. Για να δούμε αν θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Θα το κάνει. 54-55. Είναι ξεκάθαρο ότι ο νικητής θα κρυφθεί στις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού. Βασιλάκος θα στοχίσει. Μαυρουλέας είναι μόνος του. Χαμηλό το σουτ κοντό. Για την ακρίβεια, Αναστασόπουλος, Ματζούκης. Ο Μαυρουλέα, Αναστασόπουλος για δύο, θα εκτοχίσει. 54-57, στο συν 3 είχε να συμβεί από τις αρχές του, από τα τέλη του πρώτου δεκαλέπτου, ένα 14-17, βλέπουμε τώρα. Ο Μητακόπουλος θέλησε να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά. 4 και 18 για την ακρίβεια.
Ιωτσάκος, Ματζούκης, Γιατρής, Αστοκός. Των Bulldogs σε αυτό το σερί 5-0 το 54-52 έγινε 54-57. Ο Λούβαρης ούτε τώρα υπάρχει κούραση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλαγές, Λούβαρης θα περάσει στο πάγκο. Πιάνει το πόδι του. Εκεί στην γάμπα είναι το θέμα όλο. Αβιλέας πάρει το rebound. Πάρει το φάουλ. Δείχνουνε οι φιλοξενούμενοι στο φίνις της αναμέτρησης λίγο πιο φρέσκοι. Απόρρια φυσικά της ηλικίας τους. Εύστοχο στην πρώτη. 54-58. Για να δούμε που θα κάτσει μπίλια. 54-59 για πρώτη φορά στο συν 5 τα γαλλικά, στο πιο κρίσιμο σημείο θα πω εγώ. Σιλάκος στον Ανδρέα, κολλημένος πάνω από το κράτος, σιγά με τον αφήσει. Το τρίτο μαθητικό. Δεν υπάρχουν βολές, ήταν μόλις το τρίτο. Απέργει στο καλάθι. 56-59. Για μας ο καλύτερος παίκτης ο Bulldogs απόψε. Δεν ξέρω τι θα πούν οι αριθμοί. Μαυρουλέας με το γαλάνι απέναντι του. Εξαντλήσει με πίεση. 4 δευτερόλεπτα θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει ένα Σασόπουλο επιθετικό. Πολύ σημαντικό. Επίθεση 14 δευτερολέπτων. 9 τώρα. Κράτος για 3. Ούτε αυτός. Γαλάνι θα κατεβάσει το rebound. Για να δούμε. Τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτή η αναμέτρηση. Πάνε για 3. Πάλα χαμηλά στον Απέργη, καλάθι και φόουλ! Τι κάνει ο άνθρωπος απόψε! Φοβερός, του αξίζει συγχαρητήρια. Είναι εκπληκτικός, εξαιρετική εμφάνιση. Νομίζουμε ο καλύτερος παίκτης στον Πορτογαλία απόψε, με διαφορά. Θα σκοκίσει. 58-59 θα παραμείνει. 1:40 για το τέλος. Γίγας πέρασε στο παρκέ. Στην θέση του Ματζούκη. Θα πάρει την μπάλα. Κολλημένος πάνω του Απέργης. Στο Γράδο. 5 δευτερόλεπτα. Γράδος για 3. Το ριμπάτο από ποιον. Βασιλάκος. Θα τρέξει, πάρα στον Απέργη, κακό τελείωμα εκείνος. Πιάνει το κεφάλι του. Να μην αισθάνεται καθόλου άσχημα γιατί έχει κάνει τόσα καλά απόψε. Σε έναν αγώνα θα έρθουν και κακές στιγμές. Δεν είναι λαρόδινα. Άνθρωποι είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι ρομπότ.
Ράδος μέχρι μέσα. Καλάθι πάλι Καρίσιο 58-61. Ηγετική προσπάθεια από το playmaker των Γαλλικών και πιάνων. Με το floater. 40 δευτερόλεπτα. Πρέπει να στοχίζουν τώρα εδώ οι Bulldogs. Να δούμε, θα πάνε για 3. Θα περάσουν μπάλα, την μπάλα χαμηλά σας σίγουρα. Από 4 φάουλ κάθε ομάδα. Βασιλάτος για 2 μέσα. Παιχνίδι παρακολουθούμε. 60-61. 26-7. Πάμε σε ένα time out. Θα σας τα πούμε μετά τις, τα ενδεχόμενα και τις περιπτώσεις που έχουμε. Τι ακριβώς λέει ο ρεφ τώρα εδώ. Μέσα δεν υπάρχει time out. Δεν υπάρχει κανένα time out. Πρέπει να περάσουν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. 26-7. Θα απομείνουν και 2-7 στους Bulldogs. Δεν νομίζουμε να τους αφήσουν. Θα πάνε σε φάουλ. Το θέμα είναι σε ποιον. Και ποιος θα πάρει την μπάλα. Θα την πάρει ο Γράδος. Ο στον Αναστασόπουλο δώσανε την μπάλα. Αν είναι δυνατόν. Δεν θέλω να απομομάντησε κακόν. Αλλά την μπάλα σε αυτές τις περιπτώσεις τη δίνεις στον πιο εστοχό. Ένα σκρίν έπρεπε να γίνει πάνω στο Γράδο. Να πάρει την μπάλα. Δεν έγινε ποτέ. 24-8 για το τέλος. Όλη η επίθεση για τους Πορτοκαλί, εφόσον την μπάλα περάσει στην κατοχή τους. Με ταμπλό βολή εύστοχη. Εκπληκτικό. 60-62. Θα στοχίσει στη δεύτερη από τα χέρια του Πυροτσάκου. Και για να δούμε λοιπόν. 23 δευτερόλεπτα. Τώρα έχουμε time out. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Για τα τελευταία 23 δευτερόλεπτα το παιχνίδι είναι στην μία κατοχή. 60-62. Για να δούμε τώρα τι Bulldogs, γιατί θα πάνε. Φάουλ. Δύο ελεύθερες βολές. Ο Βασιλάκος το κέρδισε με την εμπειρία του. Ξεκάθαρα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Νομίζω ότι αν ευστοχίσει θα πάμε σε time out. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι. Έτσι ακριβώς. Time out, time out. 61-62. Λοιπόν, 16-8 στο 61-62 το σκορ. Θα πιέσουν στην επαναφορά. Γιατί δεν πάει ο Γράδος να πάρει την μπάλα, δεν έχω καταλάβει. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που γίνεται αυτό. Για να δούμε ο Γκίκας τι θα κάνει. Άστοχος στην πρώτη, 61-62 θα παραμείνει. Για να δούμε τι θα κάνει στη δεύτερη. Θα στοχίσει το ριμπάν από ποιον. Περουτσάκο στο Μαυρουλέα στα 10 δευτερόλεπτα. Νέες ελεύθερες βολές για τους υπεδούχους. Αλλαγή, Αναστασόπουλος θα περάσει στο παρκέ. Γκικάς στον πάγκο. Το ερώτημα γιατί ο Γράδος δεν παίρνει την μπάλα στην επαναφορά θα μείνει αναπάντητο. Θα μας το πούνε μετά. Μαυρουλέας θα σοφίσει. Σίγουρα θα πάει η μπάλα στα χέρια του Βασιλάκου. Αυτός θα αποφασίσει. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Και για να δούμε
Βασιλάκος, 4, Γαλάνης, το σίδερο. Τέλος παιχνιδιού. 61-62, κύριος νίκη για τα γαλλικά, θα πάρει το ρεκόρ σε 7-1-6-3 τα Bulldogs. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Τι υπέροχο παιχνίδι παρακολουθήσαμε. Τελικό επαναλαμβάνω 61-62 για το πρωτάθλημα της D2.